Οι αλματώδεις ανατιμήσεις σε ενέργεια, καύσιμα ή λαϊκής κατανάλωσης δεν είναι παροδικές. Το πανάκριβο ρεύμα, λόγω της απελευθερωμένης αγοράς ενέργειας Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυβερνήσεων, γίνεται απλησίαστο. Είναι αποτέλεσμα της στρατηγικής πράσινης μετάβασης με τετραπλασιασμό της τιμής ενέργειας εξαιτίας της απολιγνητοποίησης, του πανάκριβου φυσικού αερίου και της προώθησης της μονοκαλλιέργειας των ανανεώσιμων, με εργαλείο το εμπόριο ρήπων. Τα πράσινα ευρωνοσιακά πρόστιμα και φόρους, τις επιδοτήσεις του Ταμείου Ανάκαμψης για τους ομίλους, όλα τα πληρώνει ο λαός, όπως και τις εργαλειοθήκες μέτρων στο όνομα της ανάσχησης της ακρίβειας. Η επεκτατική πολιτική, όπως και η περιοριστική, έχουν κοινό παρονομαστεί το κυνήγι κέρδους και την εκμετάλλευση. Χρεοκοπημένος είναι ο μύθος ότι ο καπιταλιστικός ανταγωνισμός θα έφερνε φτήνια, καλές δουλειές και ανάπτυξη για όλους. Τρανή απόδειξη του ορατό ενδεχόμενο οι λαοί της Ευρώπης περισσότερο από ποτέ να ξεπαγιάσουν αυτό το χειμώνα. Είναι στο χέρι τους να δυναμώσει πάλι για κατάργηση όλων των ληστρικών έμεσων φόρων, ουσιαστικές αυξήσεις σε μισθούς συντάξεις, για ενέργεια κοινωνικό αγαθό, όχι εμπόρευμα, για να διεκδικήσουν εξουσία και οικονομία με βάση τα δικά τους συμφέροντα.